Γεια σας και στο σημερινό βίντεο θα πούμε κάποια δυσάρεστα νέα. Αρχικά, τα κουνελάκια που ήταν γεννημένα εκεί πίσω, σε αυτή τη φωλιά τέλος πάντων, δυστυχώς ψώφισαν, τα έπνιξαν τα ποντίκια. Ψώφισαν όλα, δηλαδή τα έφαγαν όλα τα ποντίκια. Και αυτό ήταν πολύ δυσάρεστο νέο, γιατί ήταν ωραία κουνελάκια. Να και η μάνα τους, αυτή εκεί η ασπρόμαυρη. Και αυτή η θηλυκιά είναι αυτή που είχα ανταλλάξει, που πήρα τώρα πρόσφατα και συνήθισε και αυτή μέσα στο κοπάδι. Ναι, νάτι, μια χαρά φαίνεται. Την έχει συνηθίσει όλο το κοπάδι τώρα. Ναι, εδώ. Να και η μάνα από τα κουνελάκια. Δυστυχώς τα έπνιξαν τα ποντίκια, παιδιά. Όλα τα μικρά και τα έξι τα έφαγαν τα ποντίκια, τα κεφάλια τους. Εδώ πίσω ήταν. Τέλος πάντων. Και τώρα πάμε σε κάποια άλλα νέα. Ένα άλλο ευχάριστο νέο είναι ότι οι πάπιες ξεκίνησαν να ζευγαρώνουν. Έχω τρεις αρσενικές, αυτόν, αυτόν και αυτόν. Οι άλλες μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε είναι θηλυκές. Και αυτές είναι αρσενικές άλλοι. Αλλά ξεκίνησαν να ζευγαρώνουν πριν λίγες μέρες τις είδα. Μπορεί και να γεννήσουν τώρα, δεν ξέρω πότε. Αλλά αυτό είναι ευχάριστο νέο σχετικά. Και ένα ακόμα δυσάρεστο νέο είναι ότι αυτή εδώ η πουλακίδα από τα πρώτα κοτόπουλα της χρονιάς αρρώστησε, δυστυχώς. Μάλλον θα ψοφήσει. Και τελειώνουμε με ευχάριστο νέο, παιδιά, με την γλώσσα. Τα κοτοπουλάκια μεγαλώνουν. Δείτε, έχουν μεγαλώσει αρκετά τώρα. Και τα 7 μια χαρά είναι, να και η γλώσσα. Φιλοξενείται μαζί με αυτό το κουνέλι. Νάτι. Και να και τα κοτοπουλάκια μεγαλώνουν μια χαρά. Να τα. Τώρα λερώσαν το νερό τους. Το κουνέλι λερώνει το νερό. Να το χύσουμε. Θα τις βάλουμε καθαρό. Να τα, μέχρι στιγμής είναι μια χαρά. Είναι τώρα 12-15 μερών. Εντάξει, μια χαρά. Και αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας.